Στο νησί άνοιξε την αυλαία των προεκλογικών της εκδηλώσεων η παράταξη Ιωάννινα 2023 με επικεφαλής την Τατιάνα Καλογιάννη, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της και τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους για τις δημοτικές ενότητες νήσου και Ιωαννιτών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κυρία Καλογιάννη έκανε λόγο για στασιμότητα στον Δήμο Ιωαννιτών, ενώ κατέθεσε και την ολοκληρωμένη πρόταση της παράταξης για την επόμενη ημέρα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στο μοναδικό νησί παγκοσμίως χωρίς όνομα και ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα λιμναία νησιά στην Ευρώπη, για να παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας για το πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και την εξέλιξη του τόπου αυτού. Τα Ιωάννινα είναι αναπόσπαστα δεμένα με τη λίμνη και το νησί. Οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Όλοι ξέρουμε και κυρίως ζούμε την επίδραση που έχει και το νησί και η λίμνη στη ζωή και στην εικόνα της πόλης των Ιωαννίνων. Γι' αυτό σήμερα θα παρουσιάσουμε και το σχεδιασμό μας για τη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων. Μιας πόλης των 5 κοινοτήτων, στις οποίες κατοικούν 82.000 άνθρωποι, πλέον των φοιτητών, που εργάζονται σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας. Μια πόλη που είναι εντυπωμένη στην κοινωνική και λαϊκή μνήμη ως η πρώτη στα γρόσια και στα άρματα. Σήμερα όμως, η πόλη αυτή, η πόλη μας, απέχει πολύ εκείνης της φυσιογνωμίας που τους δημιούργησε την έγκλη, τη φήμη και το κύρος. Και ενώ πλέον διαθέτει και νοσηλευτικά ιδρύματα με έργο παγκόσμιας αναφοράς, εκπαιδευτικά ιδρύματα με παράδοση και επιτυχίες, κοινωνικές υποδομές ουσιαστικής και λειτουργικής χρησιμότητας, δημόσια διοίκηση με στελέχη καταρτισμένα και εργατικά, τραπεζικό οργανισμό συνεταιριστικής βάσης και επιχειρηματικότητα πανελλήνιας εμβέλειας με καινοτόμα και ανταγωνιστική φυσιογνωμία, αγωνίζεται να ανακτήσει την ιστορική της ταυτότητα μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου. Κάθε 4 χρόνια καλούμαστε με την ψήφο μας να ορίσουμε μια καινούρια δημοτική αρχή. Ο καθένας μας έχει τα δικά του κίνητρα και κριτήρια για να λάβει αυτή τη σοβαρή απόφαση. Όμως, παραμένει πάντα διτός ο χαρακτήρας της επιλογής αυτής. Ο ένας είναι να κρίνει αυτούς που διοίκησαν τόσο στο πρόσφατο όσο και στο απότερο παρελθόν και ο άλλος να εκτιμήσει κάθε νέα πρόταση που προέρχεται από συμπολίτες που επιθυμούν να συνδέσουν το όνομά τους με την ιστορία του τόπου και που καταθέτουν τη δική τους ξεχωριστή πρόταση για το μέλλον. Εμείς λάβαμε την πρωτοβουλία να εργαστούμε για την εξέλιξη του Δήμου πριν 4 χρόνια. Συγκροτήσαμε μία δημοτική παράταξη χωρίς παρελθόν, από μηδενική βάση, όχι ως διάδοχη μιας προγενέστερης παράταξης. Αυτή στελεχώθηκε με πολλούς συμπολίτες μας στην πλειονότητά τους, στην παραγωγικότερη φάση της ζωής τους και κυρίως από πολίτες που δεν διακατέχονται από συμπλέγματα για κανέναν και για τίποτα, χωρίς ιδιοτέλεια και με καθαρή συνείδηση. Καταρτήσαμε έναν ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναδιαμόρφωση της εικόνας και της λειτουργίας του Δήμου και δηλώσαμε παρούσες και παρόντες στη μάχη με τη στασιμότητα και την αδράνεια. Σε ό,τι με αφορά, συνέδεσα την 9ετή μου θητεία ως Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών και Περιβάλλοντος με την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών έργων μεγάλης κλίμακας και σημασίας για τον τόπο μας. Έργα τα ωφέλη των οποίων σήμερα απολαμβάνουν όλοι οι υπηρώτες. Το εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων, τα αποχετευτικά δίκτυα σε όλο το παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου και στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού, τα ιαματικά λουτρά, τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα, την ανακατασκευή της Αναγνωστοπουλίου Σχολής στην Κόνιτσα, αλλά και πολλά μικρότερα έργα,
όπως η αποκατάσταση των 50 χαδά της Ηπείρου, με αποτέλεσμα την αποφυγή των προστήμων, την κατασκευή των 8 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τα καταδυτικά πάρκα στην Πρέβεζα και στη Θεσπρωτεία, την ανάπλαση του αύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας και πολλά άλλα που φέρουν τη δική μου σφραγίδα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δυστυχώς ο τόπος παραμένει σε στασιμότητα. Οι εσπευσμένες προεκλογικές ασφαλτοστρώσεις δεν ξεγελούν κανέναν πια και δεν αλλοιώνουν τη γενική εικόνα της παρατεταμένης αδράνειας. Οι συνδημότες καλούνται με την ψήφο τους να κρίνουν και να ανατρέψουν τη στασιμότητα αυτή. Εμείς σήμερα καταθέτουμε σε όλους τους συνδημότες μας την ολοκληρωμένη πρότασή μας για την επόμενη μέρα του Δήμου μας, για την αλλαγή της φυσιογνωμίας και της λειτουργίας του Δήμου μας, με πυρήνα του σχεδιασμού αυτού, τη δημιουργία ενός Δήμου όλων για όλους. Όλων, γιατί ο τόπος μας χρειάζεται τη συμμετοχή καθενός από μας που θέλει, ξέρει και μπορεί να συνεισφέρει στην τοπική προσπάθεια και στην κοινή προσπάθεια, και για όλους, γιατί ένας σύγχρονος Δήμος δεν είναι αποδεκτό να παραβλέπει τις ανάγκες είτε των απομακρυσμένων από το κέντρο περιοχών του, είτε των συμπολιτών μας που για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Η πρότασή μας, το σχέδιό μας, συγκροτήθηκε με πλήρη γνώση των υφιστάμενων συνθήκων και με την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζεται ο 10ος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και έχει 8 συνιστώσεις. Πρώτον, την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την έκταση του Δήμου και για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεύτερον, το δημόσιο χώρο. Τρίτον, τον καθαρό Δήμο. Τέταρτον, το κυκλοφοριακό. Πέμπτον, τον αθλητισμό. Έκτον, τον πολιτισμό. Έβδομο, τον τουρισμό πόλης. Και όγδο, τη λίμνη Πανδότιδα. Συνιστώσεις οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω σε άλλη εκδήλωσή μας. Όλοι λοιπόν οι προαναφερόμενοι συνδημότες μας, μαζί με εκατοντάδες άλλους υποψήφιους της παράταξής μας, μου κάνουν την ιδιαίτερη τιμή να συμπορεύονται μαζί μου στον αγώνα αυτών και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Σας καλώ να ενημερωθείτε για την πρόταση και το σχέδιό μας. Να εκτιμήσετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παράταξής μας. Να τα διαδώσετε και να κινητροποιήσετε όσους περισσότερους συνδημότες μας, καλώντας τους να μας εμπιστευτούν στις 8 Οκτωβρίου, γιατί αυτή είναι η καθοριστική μέρα των επερχόμενων εκλογών. Τα σενάρια «ψηφίζουμε άλλον την πρώτη Κυριακή και άλλον τη δεύτερη» παγίδεψε πολλούς συμπολίτες το 2019. Δοκιμάστηκε και απέτυχε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Ό,τι λέμε το εννοούμε. Ό,τι εννοούμε το πιστεύουμε και ό,τι πιστεύουμε το κάνουμε πράξη. Έχουμε συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή και επιτυχημένη πορεία. Όλοι λοιπόν στην κάλπη για να μας δοθεί ισχυρή εντολή να εργαστούμε για έναν Δήμο όλων για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα πέφτει το μεγάλο χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ πολύ.